Τέλος στη ζωή του έδωσε ηλικιωμένος ασθενής της ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων, πηδώντας το κενό από το παράθυρο του δωματίου του στον τρίτο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τον ηλικιωμένο πρόσεχε η 66χρονη σύζυγός του από την Ουκρανία, η οποία στις 2 τα ξημερώματα βγήκε για λίγα λεπτά από το δωμάτιο. Κάποια στιγμή που η σύντροφός του, η σύζυγός του, βγήκε να μιλήσει στον υπεύθυνο ασφάλειας για ένα διάστημα ενός λεπτού και έμεινε μόνος, έβαλε την καρέκλα και επήδησε δυστυχώς το κενό. Νωρίτερα στον ηλικιωμένο είχε χορηγηθεί από ψυχίατρο ειδική αγωγή, καθώς έπασχε από ψυχοσικό σύνδρομο. Από το βράδυ είχε παρουσιάσει κακή συμπεριφορά, παραλυρηματική, ήταν συγχυτικός, διαγερτικός και έτσι η κλινική ακολούθησε τα προβλεπόμενα, κάλεσε δηλαδή την ψυχίατρο και την ασφάλεια του νοσοκομείου. Το σημερινό περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που καταγράφεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους με πανομοιότυπο τρόπο προκαλεί σοκ. Μόνο την τελευταία δεκαετία στα Χανιά έχουν σημειωθεί 6 περιστατικά. Τον Μάιο του 2012, 30χρονος έκανε βουτιά θανάτου από τον 5ο όροφο του νοσοκομείου της πόλης. Τον Φεβρουάριο του 2015, μία 39χρονη που νοσηλευόταν με νευρική ανορεξία στην παθολογική κλινική πήδηξε από τον 4ο όροφο. Τον Ιούνιο του 2015, 26χρονος έπεσε από τον 5ο όροφο. Τον Σεπτέμβριο του 2019, 87χρονος έπεσε από τον μπαλκόνι του 5ου όροφου έξω από τη χειρουργική κλινική. Τον Μάρτιο του 2020, 60χρονη έχασε τη ζωή της πηδώντας από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου. Τέλος τον Φεβρουάριο του 2021, 70χρονος έκανε βουτιά στο κενό από τον 5ο όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Κρήτη το 2021 κατήχε στατιστικά τη δεύτερη θλιβερή θέση μετά την Αττική με ποσοστό 21%.